Το στρατόπεδο αυτό χρησιμοποιείται και είναι γνωστό ακριβώς για να μπει η χώρα μας στο κάδρο της αντιπαράθεσης, στέλνοντας στρατιωτικό υλικό, πολεμικά οχήματα, και στην ουσία ο λαός μας να γίνει θύμα της αντιπαράθεσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας, να γίνει στην ουσία στόχος στην αντιπαράθεση μεταξύ τους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συνεχιστούν οι διαδηλώσεις μαχητικά, μαζικά, να στείλουμε το μήνυμα και με τους αγώνες, αλλά και πολιτικά, τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στα κόμματα που πριν ένα χρόνο χειροκροτούσα τους Ναζί της Αζόφ, σε όλους αυτούς που θέλουν τη χώρα μας να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπεριαλιστικό ορμητήριο, ότι δεν θα περάσει, ότι θα συνεχίσουμε αποφασιστικά, ότι θα πάρουν αποφασιστικό μήνυμα και με τους αγώνες και στην κάλπη. Συνεχίζουμε.